Εξηγήσει στην Εισαγγελία Εφετών Λάρισα για την υπόθεση του επανελέγχου συμβάσεων δημοτικών υπαλλήλων καλείται να δώσει τη Δευτέρα ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Απόστολος Καλογιάννης. Ο κ. Καλογιάννης κλήθηκε να εξεταστεί στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης μετά από παραγγελία της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, κ. Ευτέρπης Κουτζαμάνη, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχει διαπράξει τα αδικήματα της απιστίας και της παράβασης καθήκοντος. Θα πάω τη Δευτέρα, θα ζητήσω αναβολή για να καταθέσω ένα υπόμνημα λεπτομερές, το οποίο υπερασπίζει την αυτοτέλεια της αυτοδιοίκησης, το δικαίωμά μου να υπακούω σε ό,τι εντέλει ο Υπουργός Εσωτερικών και βεβαίως ας πούμε διαδικασίες υπηρέτησης του συμφέροντος του Δήμου και των συμπολιτών μου που απορρέει από το ίδιο το Συντάγμα. Υπενθυμίζεται ότι η παρέμβαση του Αρείου Πάγου προκλήθηκε όταν ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, απέστειλε στην κυρία Κουτζαμάνη εκθέσεις άρνησης που συνέταξαν ελεγκτές του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης για 5 δημάρχους, μεταξύ των οποίων και ο κ. Καλογιάννης, που αρνήθηκαν να παραδώσουν στοιχεία προκειμένου να ελεγχθούν οι μονιμοποιήσεις δημοτικών υπαλλήλων.